αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Αφενός μεν διότι τιμάει μαθητές οι οποίοι πρότευσαν στα σχολεία τους, γενικά και επαγγελματικά, αφετέρου δε δίνει στην οικογένεια μία βοήθεια. Και θυμάμαι πρόπερες, κύριε Πρόεδρε, που κάποιος παππούς που ήταν εδώ από την περιοχή της Βόγγιτσας, που είπε εγώ με τα χρήματα αυτά πάω στη Λάρισα για να πρώτα ενίκεια. Το είπε εδώ παππούς μαθητού ο οποίος βραβευόταν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι η Ένωση κάνει πολλαπλό έργο και στο θέμα της οικονομίας και στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, αλλά κυρίως διότι στρέφεται σε μαθητές οι οποίοι κατάγονται από ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, και εμείς στην Δολοκαδανία το έχουμε ανάγκη αυτό ιδιαίτερα, ιδίως μετά το ότι ο καπνός, που ήταν κινητήρια δύναμη, έχει πλέον παρέλθει δυστυχώς, ανεπιστρεπτεί, θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί με άλλες καλλιέργειες, και βλέπω ότι πρωτοπορεί η Ένωση σε βαθμιότητα σε αυτές τις δράσεις. Τώρα, όσον αφορά τους μαθητές, να πω το μεγάλο μπράβο εκ μέρους της Διεύθυνσης και εκ μέρους των καθηγητών, να συγχαρούμε τους καθηγητές οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, ιδίως σε αυτές τις περιοχές που δεν έχουν διάφορους άλλους τρόπους να βοηθηθούν, ορεινές ή μη ορεινές περιοχές, και να πούμε και στους γονείς ένα μπράβο, διότι όπως λέμε εμείς οι καθηγητές, για να πάει καλά ένας μαθητής, πρέπει το τρίγωνο μαθητής, καθηγητής και γονέας να είναι συνεκτικό. Δηλαδή να μην μπορεί να βάλει νερό όπως να μην βάζει νερά. Βεβαίως και άλλοι φορείς στην περιοχή μας κάνουν τέτοιες δράσεις, δηλαδή δίνουν βοηθήματα είτε από χειροδοτήματα είτε από άλλες πηγές, και να πούμε και κάτι το οποίο